εγγραφή στην βάση απολοποιηθεί όλες τις διοικητικές πράξεις. Σήμερα θα ανακοινώσουμε και την έγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου από το ΣΥΠΟΘΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν ταυτόχρονα αρχίσει να οριμάζουν και τα προαπαιτούμενα όσον αφορά το σχεδιασμό και το χωρικό σχέδιο. Ενώ θα συζητήσουμε επί της ουσίας για το σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων, για το πράσινο, τις διαδρομές πεζών, τη φύτευση, τους υδάτινους χώρους και τις χρήσεις του πάρκου. Είναι και η διαδικασία πολύ σημαντική, όχι μόνο η παραχώρηση. Από μια μεριά ανοίγει ένας μεγάλος πυρήνας πρασίνου στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Από την άλλη μεριά μιλάμε για μια αστική ανάπλαση, για μια προσπάθεια ταυτόχρονα να δοθεί ο χώρος στους πολίτες, αλλά ο χώρος να είναι ζωντανός, να έχει δραστηριότητες, να είναι μέσα ο κόσμος. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Τι θα φιλοξενηθεί έτσι ώστε να είναι βιώσιμος, ασφαλής, περιβαλλοντικά σωστός, βιοκλιματικός, να διαχειρίζεται την κλιματική αλλαγή και να προσφέρει στο τοπικό περιβάλλον. Είναι σημαντικά, αν θέλετε, διλήμματα αλλά και σημαντικές προκλήσεις που σήμερα το πιο σημαντικό είναι ότι συζητιώνται πριν αρχίσουν. Ότι σήμερα ο πολίτης και ο τοπικός φορέας και ο Δήμος αλλά και η πόλη για πρώτη φορά συζητάει κάτι που μπορεί να αποτελέσει το τοπικό της όραμα. Και εδώ πρέπει να πω ότι φαίνεται ότι χρειάζεται σαν πόλη να δημιουργούμε ιδέες και οράματα που δεν το έχουμε. Δεν έχουμε αυτό το φορέα, αν θέλετε, που μητροπολιτικά θα εκπέμπει τις καινούργιες πρακτικές, τα καινοτόμα σχέδια που θα ξυπνήσουν την πόλη. Είτε τον πολίτη, είτε την κοινωνία, είτε την οικονομία. Γιατί η πόλη μας πρέπει να ακολουθήσει το ξύπνο της Ελλάδας. Πρέπει να δημιουργήσει νέες δραστηριότητες, να προσελκύσει νέα τοπόσημα, σημεία που έχουν ενδιαφέρον, αλλά και να ξυπνήσει έτσι και την οικονομία και την κοινωνία, να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Η περίπτωση και το πείραμα στον Παύλο Μελά είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε όραμα από τα κάτω.